Η ξαφνική καρδιακή προσβολή σε υγιή άτομα μπορεί να οφείλεται σε ΑΕΤΑΦΟΜΙΚΡΟΝ. Μια καρδιακή προσβολή προκαλείται συνήθως από την υψηλή αρτηριακή πίεση και αποτελούν συμπτώματα καρδιαγγειακής νόσου. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που μια καρδιακή προσβολή, εμφράγμα, επηρεάζει ακόμα και νεότερους ανθρώπους, που είναι υγιείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι πρόκειται για μια καρδιακή προσβολή τύπου SCAD, Spontaneous Coronary Artery Dissection. Είναι η αυθόρμητη διάσπαση της στεφανιαίας αρτηρίας. Συμβαίνει όταν ένα ή περισσότερα από τα εσωτερικά στρώματα μιας στεφανιαίας αρτηρίας αποκόπτονται από το εξωτερικό στρώμα. Τότε, το αίμα διαρρέει στο κενό διάστημα μεταξύ των δύο στρωμάτων και αυτό προκαλεί θρόμβο αίματος. Αυτό με την σειρά του μειώνει τη ροή του αίματος μέσω της αρτηρίας και οδηγεί σε μια πιθανώς θανατηφόρα καρδιακή προσβολή. Καρδιακή προσβολή και άγχος. Η καρδιακή προσβολή τύπου SCAD έχει συνδεθεί με σοβαρό συναισθηματικό άγχος που μπορεί να προκληθεί από σημαντικά γεγονότα της ζωής. Η πάθηση είναι ασυνήθιστη, επειδή συμβαίνει ακόμα και σε άτομα που είναι υγιεί και δεν κινδυνεύουν από καρδιαγγειακές παθήσεις. Το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς αναφέρει: τα συμπτώματα είναι πολύ παρόμοια με αυτά της τυθάνχης ή μιας καρδιακής προσβολής. Μπορεί να αισθανθείτε βάρος ή σφίξιμο στο στήθος σας. Αυτό μπορεί να εξαπλωθεί στα χέρια, τον λαιμό, τη γνάθο, την πλάτη ή το στομάχι σας. Μπορεί επίσης να αισθανθείτε δύσπνοια, εφίδρωση και ζαλάδα. Εάν η αρτηρία μπλοκιαριστεί εντελώς, μπορεί να πάθετε καρδιακή προσβολή. Και προσθέτει ότι η καρδιακή προσβολή τύπου SCAD δεν φαίνεται να μπορεί να προληφθεί. Χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να κατανοήσουμε αυτήν την σπάνια κατάσταση. Γνωρίζουμε, όμως, ότι το SCAD συνήθως χτυπάει μεταξύ των ηλικιών 19 και 64 ετών. Οι περισσότεροι άνθρωποι με SCAD θα έχουν λίγους ή καθόλου παράγοντες κινδύνου για καρδιακή νόσο ή κάποια ασθένεια στο κυκλοφορικό σύστημα. Πάνω από το 80% των ατόμων με SCAD είναι γυναίκες. Τι ρόλο παίζει η εγκυμοσύνη? Το SCAD πιστεύετε ότι εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η έρευνα για την καρδιακή προσβολή τύπου SCAD βρίσκεται σε εξέλιξη και το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς αναφέρει ότι προσπαθεί να βρει ενδείξεις σχετικά με το τι προκαλεί την κατάσταση και τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η θεραπεία μεταβάλλεται από άτομο σε άτομο ανάλογα με την κατάστασή του και πόσο σοβαρά είναι τα συμπτώματά του. Σε μερικούς ανθρώπους, η καρδιακή πάθηση τύπου SCAD μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, μερικές περιπτώσεις απαιτούν στεντ για την πληγής αρτηρία και μερικές φορές θεραπεία με χειρουργική επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας. http://www.express.co.uk